Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω, σας καλησπερίζω βασικώς, στην απαψινή 146η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε κάθε τρίτη στις 7, χάρη στην ε, χορηγία του Blue Sky. Καλό μήνα, αναδρομικός, μπήκαμε στον Ιούλιο, έναν δύσκολο μήνα για την πατρίδα, έναν δύσκολο μήνα για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, έναν πολύ δύσκολο μήνα για την ευρυτέρα περιοχή, το γεωπολιτικό σύμπλοκο που αρχίζει από την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και καταλήγει στα στενά του Ορμούς. Όμως, οι ηγέτες αυτές τις ευκαιρίες αναμένουν για να αναδείξουν τα φυσικά τους ταλέντα και οι χώρες των οποίων ηγούνται τέτοιες ευκαιρίες προσμένουν προκειμένου να εδραιώσουν την θέση τους και να προωθήσουν έτσι περαιτέρω τα στρατηγικά του εθνικά, την εθνική του γεωστρατηγική και τα συμφέροντα. Η φωτογραφία που βλέπετε πίσω μου και προέρχεται από την διάσκεψη των G20, των 20 δηλαδή ισχυρότερων, πλουσιότερων χωρών τη Δύση, τι οποίε μετέχει η Τουρκία, έτσι να το καταλάβουμε αυτό, η Τουρκία δεν είναι προσκεκλημένη, είναι μέλο των G20 εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η οποία έλαβε χώρα στην Οζάκα τη Ιαπωνία, μα επιφύλασε μία χαριτωμένη θα την έλεγα σκηνή, κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλτ Τραμπ, συνάντησε τον κύριο, τον σεβαστό γέροντα της Τουρκίας, της νοοθωμανικής Τουρκίας, τον πρόεδρο Ερντογάν και αντάλλαξαν ορισμένες, ορισμένες φιλοφρονήσεις, οι οποίες όμως επί της ουσίας κατέδειξαν, ανέδειξαν και προσδιορίσαν το μέγα πρόβλημα που δημιουργείται στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις από την παραλαβή των S-400. Εμείς θα αναφερθούμε χωρίς επιστροφές σε κάποια θέματα που πρέπει να γνωρίζετε. Κάποιες παραμέτρους που ίσως να μην έχουν φωτιστεί όσο πρέπει. Δεν εξήθη απολύτως τίποτε, απολύτως τίποτε θετικό υπέρ της προστήσεως της προμηθείας των S-400 από την Τουρκία. Λίγες μέρες πριν, η Αμερικανική Γερουσία κατέθεσε νόμο του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, το οποίο αναφέρεται ρητό σε κατηγορηματικό ότι σε περίπτωση κατά την οποία η Τουρκία προμηθευτεί το ρωσικό αντιαραπορικό αντιβαλιστικό σύστημα, τότε αυτομάτως αρχίζουν και ενεργοποιούνται ο νόμος ΚΑΤΣΑ, το οποίο έχει να κάνει με τις χειρώσει μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και προβλέπεται η ακύρωση της παραδόσεως και της οποιασδήποτε συνεργασία. Σε οποιοδήποτε μορφή πολιτικό, στρατιωτικό, βιομηχανικό ή άλλο τομέα μεταξύ των ΗΠΑ και τη τουρκική δημοκρατία, αναφορικώ με το θέμα των F35. Αυτό λοιπόν το οποίο εξήχθη είναι ότι ο Αμερικανό Πρόεδρο συζήτησε με τον Τούρκο πάνω σε μία βάση που αφορά το επόμενο κομμάτι. Των αρνητικών αντιδράσεων εκ μέρου των ΙΠΑ στην περίπτωση κατά την οποία, όσο νούμερο σε λίγε ημέρε, εγκατασταθούν τα πρώτα S400 στην τουρκική επικράτεια. Το επόμενο κομμάτι αφορά το εύρο των κυρώσεων. Τι διαπραγματεύθηκε λοιπόν ή προσπαθεί να διαπραγματευτεί ο Ερντογάν, ότι η Τουρκία ω μια ισχυρά χώρα, μέρο των G20, επιθυμεί η όποια αρνητική αντίδραση στον ΙΠΑ σε βάρο τη να περιοριστεί μόνον στα F-35, τα οποία ακόμα και τώρα τα χρησιμοποιεί ως πολιορκητικό εργαλείο, λέγοντας ότι εμείς θέλουμε να αγοράσουμε 116, 116 για, για το ε, ε, πλοίο αμφιβείων επιχειρήσεων του Ανατολού. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση είμαστε καλός πελάτης. Πλην όμως, αν αφαιρεθούν κάπου 1,2 δις δολάρια από τις τουρκικές παραγγελίες αυτές, φυσικά μπορούν να πληρωθούν πάρα πολύ ευκόλως από άλλες χώρες. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. 1,2 δις για τον Αμερικανικό προϋπολογισμό είναι αστείος. Πραγματικά είναι αστείος. Αυτά λοιπόν τα 1,2 δις ε, δολάρια θα στραφούν προς τη χρηματοδότηση του εθνικού μαχητικού. Κάτι το οποίο έχουμε επαναλάβει στο παρελθόν ότι η Τουρκία έχει εναλλακτικέ. Άρα λοιπόν το ζητούμενο της συγκεκριμένης διαπραγματεύσεως, η οποία έχει πολλά, πολλά, πολλά μυστικά και μη ορατά σημεία, σχετίζεται με, την, με τον περιορισμό αυτής της, του αντικτύπου, που να μην συμπαρασύρει την τουρκική οικονομία, διότι, όπως είπε και κάπου έγινε και ένα μπέρδεμα στην μετάφραση, κάπου εμπλέχθηκε η Lockheed Martin, η οποία είναι η κατασκευάστρια των F-35, με την Boeing, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα F-35. Η Boeing όμω έχει σχέση με τα, με τα δεκάδε επιβατικά αεροσκάφη τα οποία θέλει να αγοράσει η τουρκική δημοκρατία από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Συνεπώ, η προτροπή του Ερντογάν προ τον Τραμπ ήταν εάν με βάλει αυτό το πακέτο των ε, τον πέναλτις, των ποινών δηλαδή. πέναλτι σημαίνει ποινή. Έτσι τα αγγλικά, τότε θα υποχρεωθώ να ακυρώσω και αυτή την παραγγελία προ την Boeing. Οπότε κοίταξε να δει, και αυτό είναι πολύ μεγαλύτερου ύψου, έτσι, κάπου 8 ή 7 δι δολάρια, αν δεν κάνω λάθο, είναι όλο αυτό το πακέτο των επιβατικών. Οπότε πλέον εγώ αναγκαστικά θα υποχωρήσω και θα στραφώ προ αλλού. Ο πανέξυπνο Ντόναλτ Τραμπ, γιατί είναι ιδιοφυή, αντελήφθη την αγωνία του στρατηγικού συνεταίρου του, τον οποίο φυσικά και εγκομίασε γιατί τα όσα έχει προσφέρει και όλα σχετικά σχετικά. Και είπε πολλέ αναλήθειες. Η κυριοτέρα από αυτόν είναι ότι η Τουρκία υποχρεώθηκε να στραφεί στα S-400 επειδή λέει η κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση του Ομπάμα δεν πώλησε τα Patriot. Μέγα λάθο. Καταρχήν, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές στο παρελθόν, το S-400 είναι ένα σύστημα το οποίο ομόλογό του δεν είναι το Patriot, αλλά το THAAD, αν θέλουμε να κάνουμε κάποια σύγκριση και να βάλουμε κάποιο άλλο σύστημα στην άλλη πλευρά. Το Πάτριο είναι σαφώ υποδεέστερο από το S400 σε επιχειρησιακέ ικανότητε και δυνατότητε. Το δεύτερο σημείο είναι ότι η Τουρκία ζητούσε την μεταφορά τεχνογνωσία και τη δυνατότητα να κατασκευάζει ένα πλήρε αυτόνομο αντιαραπορικό αντιβαλιστικό σύστημα στη χώρα τη. Με τεχνογνωσία την οποία θα εισέπρατε, θα αγόραζε από το εξωτερικό. Κάτι το οποίο έχει κάνει με όλη σχεδόν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορα επίπεδα. Σε στρατό, ναυτικό και αεροπορία. Το δεύτερο ψευδέ είναι ότι η Τουρκία, η κυβέρνηση Ομπάμα δεν αρνήθηκε του Patriot. Η κυβέρνηση Ομπάμα προσπαθούσε να πουλήσει του Patriot χωρί να προχωρήσει στη μεταβίβαση τεχνολογία, όταν η τουρκική δημοκρατία είχε ήδη επιλέξει όχι ρωσικό, αλλά κινέζικο σύστημα. Το αντίστοιχο του S300, του HQ9. Συνεπώ, ο αν θα πρέπει να ψέξουμε κάποιον, θα είναι κάποιον σύμβουλο του Προέδρου Τραμπ ή τον ίδιο, ο οποίο δεν κατάλαβε και α, προχώρησε σε ένα επικοινωνιακό τρίκ από αυτά που συνηθίζει. Όμω, αλλά τα τρίκ τα επικοινωνιακά, κι άλλο η αλήθεια. Έκανε ό,τι μπορούσε μεταξύ τη διπλωματία των δύο γαμβρών, του Ερντογάν και του Τραμπ, να μπορέσουν, του Κούστιναρ δηλαδή ε, και του Αλμπαϊράκ, να συνεννοηθούν τόσο, ώστε να μην υπάρξουν νέα πακέτα κατά συρροή και κατά εξακολούθηση ε, ποινών κατά και ελέγχων κατά της Τουρκίας. Οι κυρώσεις είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση στην οποία θα δούμε να αρχίσει να εξετυλίγεται τις επόμενες ημέρες, διότι το Γερουσία δεν είναι το γραφείο το ΟΒΑΛ του Πρόεδρου Τραμπ. Η Αμερική είναι ένα σύστημα το οποίο έχει λάβει αποφάσεις. Και πάνω σε αυτό το σύστημα η Τουρκία θα αρχίζει πλέον να προσκρούει όχι όπως το κύμα προσκρούει στο βράχο, αλλά όπως το αυτοκίνητο προσκρούει στον τοίχο. Και ξέρετε ότι ο τοίχος βγαίνει πάντοτε νικητής. Συνεπώς, αυτό είναι το ζητούμενο που θα προκαλέσει πλέον την επόμενη φάση της κρίσης στην Τουρκία, ήδη, ακόμα και ο Νταβού, το γλωμέντορ του Ερντογάν, προειδοποίησε, είπε ότι δεν θα συμμετάσχει σε κάποια κίνηση κατά του πρόεδρου Ερντογάν, όμω προειδοποίησε για τη σειρά σφαλμάτων. Που σημαίνει ότι για να ενεργοποιηθεί ο Ερντογάν, ο Γκιούλ και μπορεί και ο Μπαμπατζάν από την άλλη πλευρά, αυτό σημαίνει ότι είναι μια προσπάθεια να σταματήσει αυτή η συγκρουσιακή πορεία. Όπου η Τουρκία θα συγκρουστεί αναγκαστικώ με τον τοίχο των Ηνωμένων Πολιτειών τη αγγλοσαξονική γεωπολιτική. Δεν μπορεί να παίζει. Και σε αυτή την περίπτωση η προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ, ο οποίο είναι ρετός, και σε ένα χρόνο περίπου έχει εκλογέ και θα πρέπει να έχει ήρεμο το πεδίο και ετοιμάζεται για να ασχοληθεί σοβαρό με το Ιράν, πρέπει οπωσδήποτε την Τουρκία να την έχει σε μια μορφή ενυπνώση. Πλην όμω, οι νόμοι πρέπει να εφαρμοστούν. Σκληροί νόμοι, αλλά νόμοι. Και σε αυτό ακριβώ το πλαίσιο γίνεται η προσπάθεια εκ μέρου του Ερντογάν να μπορέσει να στρογγυλοποιήσει αυτό το πακέτο, να κερδίσει χρόνο. Μα θα μου πείτε και στο παρελθόν αν θυμάστε, ο πρόεδρος Τραμπ δεν είχε προειδοποιήσει λέγοντας ότι αποχωρώ από την Συρία ε, και είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο Τούρκος, ο οποίος βρίσκεται ήδη δια των όπλων και κατέχει την περιοχή της Αλμπάμπ και του Αφρίν, κουρδικές περιοχές, δια των όπλων τη συνεργασία και τη, και τη ευλογία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, να τα λέμε και αυτά, δεν ήταν έτοιμο να περάσει και απειλούσε ότι θα προχωρούσε και θα καταλάμβαινε τι περιοχέ οι οποίε είχαν απελευθερώσει οι Τούρκοι από το Χαλιφάτο. Τι έγινε τελικώ. Παρενέβησαν οι γνωρίζοντε, είπαν ότι ο πρόεδρο δεν είχε εκτιμήσει αυτά τα οποία τα στοιχεία, τα γεωστρατηγικά και τα ευρύτερα, τα γεωπολιτικά, όπω έπρεπε. Το είπαν με διαφόρου τρόπου, χρησιμοποιώντα τη γλώσσα την οποία καταλαβαίνει η διακυβέρνηση στο administration του Τραμπ. Και όλη αυτή η ιστορία ετέθη σε κάποιο αρχείο. Άρα, Ούτε οι Αμερικανοί επεχώρησαν, ούτε αυτή τη στιγμή οι Κούρδοι βομβαρδίζονται από τι τουρκικέ άνοιπε δυνάμει. Υπάρχει όμω ένα άλλο θέμα, πολύ πιο τεχνικό και πιο ειδικό. Τα S400 θα έρθουν. Τα S400 θα κατευθυνθούν κυρίω, τουλάχιστον μία πυροβολαρχία, προ την περιοχή τη ε, Ανατολική Μεσογείου, απέναντι από την Κύπρο. Τα S400 έχουν πολύ συγκεκριμένη εργασία, επιχειρησιακό φόρτο να αντιμετωπίσουν. Μεταξύ αυτών. Τονίζουμε ότι είναι και η απειλή υποτιθέμενη από γειτονικέ χώρε. Το Ιράν, που είναι φιλοαποσκείμενο, το Ιράκ, που ουσιαστικά μετατρέπεται έχει έχει εισέλθει στην, στην τουρκοϊρανική για την αλήθεια σφαίρα επιρροή, εκεί εισέρχεται, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το θέμα. Τη Συρία, η οποία ουσιαστικά έχει διαλυθεί και απομένει η Κύπρο, η Αρμενία και η Ελλάδα. Αντί να βάλουμε και τη Βουλγαρία μέσα. Αυτό λοιπόν είναι οξύμορον. Η πραγματική απειλή προέρχεται από τι αεροπορικέ δυνατότητε του Εβραϊκού κράτου, του Ισραήλ, και από τι χώρε οι οποίε ασκούν ναυτικό έλεγχο και κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο. Απλά πράγματα. Πολύ απλά πράγματα. Όμω, υπάρχει και κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε. Η Τουρκία, αν δείτε του εξοπλισμού τη, του αεροπορικού και του χερσαίου, έχει δώσει δυσανάλογα μεγάλο ποσό χρημάτων, όχι μόνο για την ανάπτυξη του TFX, του τουρκικού μαχητικού, το οποίο παρουσιάστηκε στο Λεμπουζέ, έτσι. Και συγκέντρωσε και τα όματα του κόσμου και αρκετά χειροκροτήματα. Είναι απρόπλασμα είναι και δεν ξέρουμε τελικώ αν θα πετάξει, γιατί δεν θα υπάρχουν τουρκικοί κινητήρε. Είναι πολύ δύσκολο και πολύ δάπανο να αναπτυχθούν. Πρέπει να πάρουν κινητήρε αξιοπίστου από το εξωτερικό. Μέχρι στιγμή δεν έχουν βρει κάποιον, κάποιον αξιόπιστο. σω να βρουν κάποιου Ουκρανικού ή Ρωσικού. Θα το δούμε στην πορεία αυτό. Θέλουν αβιόνιξ, θέλουν, οπλικά συστήματα, θέλουν πάρα, 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 πολλά, πάρα πολλά. Και αυτό σημαίνει κόστο τεράστιο. Το ένα δι που θα γλιτώσουν από τα F-35 είναι τίποτα. Θα χρειαστούν πάνω από 15 με 20 δι για να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ενό μαχητικού, το οποίο πιθανόν να έχει ήδη υπερκεραστεί από την τεχνολογία τη εποχή του 21ου αιώνα. Διότι εδώ τα άλματα είναι γιγαντεία και ταχύτατα. Το άλλο όμω κομμάτι στο οποίο έχουν ταπανηθεί πάρα πολλά χρήματα με τη βοήθεια αρχικώ τη Κίνα, το τονίζουμε αυτό, είχε να κάνει με του βαλιστικού πυράβλου. Ο υποφαινόμενος έχω αναφερθεί προδεκαετία, προδεκατετραετία, στα άρθρα που έγραφα στην, και στην αμυντική επιθεώρηση και στη στρατιωτική ισορροπία και γεωπολιτική. Και ευχαριστώ από το βήματος αυτού του συνεργάτε μου, του οποίου είχα σε δύο διαφορετικέ εκδοτικέ εταιρείε, διότι όλοι μαζί προσπαθούσαμε να προειδοποιήσουμε για το μέλλον που έρχεται. Και ο υποφαινόμενο μαζί με άλλου συναδέλφου, λέγαμε προ 14 ετία, προ 15 αιτίας, προ 17 ετία και περισσότερο ακόμη, το τι μέλι γενέστε. Μην πω 20 ετία. Το τι μέλι γενέστε. Προειδοποιούσαμε για την βαλιστική απειλή των Τούρκων. Μα χλέβαζαν πολύ τότε. Λέτε, είναι αυτά που λέτε. Η Τουρκία θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα γίνουμε όλοι πολίτε τη Ευρώπη. Φλιναφήματα. Γεωπολιτικοί μπετόβλακε. Συγγνώμη για την έκφραση αυτοί που τα έλεγαν τότε. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι σημαίνει γεωπολιτική. Το Πετρόβλακα γνωρίζουν. Το θέμα όμω είναι ότι εκείνη την περίοδο, μέχρι τώρα, η Τουρκία κάνει άλματα. Κίνα, μάλιστα. Ποιο του έδωσε τεχνολογία για να προχωρήσουν στη γενιά πυράβλων Γκιλντιρίμ. Μετά προέκυψε και το Ιράν και η Συρία. Μπορεί να έχουμε και κορεατικό δάκτυλο. Είναι ένα από τα 5 κάπα τη Τουρκία, άλλωστε, αν και αναφέρεται στην Νότιο Κορέα. Και τώρα έχουμε του πυράβλου Μπόρα, και τώρα έχουμε και άλλα οπλικά συστήματα. Με κοιτάτε αυτά που λένε. Το στόχο είναι να μπορέσουν να μεταφέρουν επιχειρησιακό φόρτο από την πολεμική αεροπορία στα βαλιστικά συστήματα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι οι Τούρκοι μπορούν με πολύ φθηνότερα, πολύ λιγότερα χρήματα να αναπτύξουν συστοιχίε βλημάτων με βεληνικέ τουλάχιστον 300 χιλιόμετρα είναι πολύ παραπάνω το βεληνικών των πυράβλων του, πολύ παραπάνω από τα 300. Είναι πάνω από 600-750 χιλιόμετρα, πάνω και από 950 κάποιε εκδόσει και συνεχίζουν να τι αναπτύσσουν. Όλα αυτά έχουν αναλυθεί με στοιχεία, με τεκμήρια από τον Χρήστο Τομινάγια στα βιβλία που έχει εκδώσει εδώ και 10 περίπου χρόνια. Αλλά δεν μπορεί κανένα να πει δεν γνώριζα, όχι από εμά, από εκείνου οι οποίοι έπρεπε και όφιλε να τα διαβάσουν και να τα μελετήσουν και αναφέρονταν στη βαλιστική απειλή τη Τουρκία. Όπω και τα τελευταία του έργα. Και το πλέον πρόσφατο το οποίο σα απέδειξα, σα παρουσίασα, συγγνώμη, ε, πριν από μερικέ εκπομπέ και θα το ξαναπαρουσιάσουμε. γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα να δείτε και να κατανοήσετε. Άρα λοιπόν αυτή η βαλιστική απειλή είναι μια φθηνή απειλή. Είναι μια επανδρομένη, έχει υψηλή καταστροφικότητα, μπορεί να χτυπήσει στόχου οι οποίοι είναι σταθεροί και κέντρα διοίκηση επικοινωνιών, ενεργεία, ε, βάσει και υπό κάποιε περιπτώσει στο δόγμα του anti-access Άρια που έχουν αναπτύξει, που έχουν πάρει από του Κινέζους και του Ρώσου, αυτά τα οπλικά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κατά κινητών πλατφορμών, κυρίω πολεμικών πλοίων. Άρα λοιπόν η Τουρκία έχει ήδη μια ολόκληρη στρατηγική, θα την λέγαμε βεντάλια, όπου μαζί με τα αεροσκάφη που τα οποία μπορούν να μεταφέρουν του πυράβλου ΣΟΜ, Σομ πιο τελευταία, δύο τελευταίε εκδόσει, οι οποίε και αυτέ έχουν υψηλή καταστροφικότητα, 250 κιλά η κεφαλή, περίπου 500-800 έω τόνο θα είναι οι, οι κεφαλέ των πυράβλων, οι οποίοι θα πρέπει να μα αντιμετω, αντιμετωπίσουμε. Άρα λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, η Τουρκία ετοιμάζεται για την αντικατάσταση των F-35. Και αυτό να ξέρετε, απευθύνεται σε εμά και στο και κατά του Ισραήλ. Και κατά φυσικά τη Κύπρου. Η Βουλγαρία δεν κινδυνεύει, ούτε η Αρμενία, ούτε οι άλλε χώρε. Εμεί όμω αυτό το διάστημα, επειδή πιούμε την ίσα και δυστυχώ βλέπω ότι αυτή η ασθένεια που λέγεται αυτοφινλαδοποίηση την να συνεχιστεί, δεν έχουμε κάνει κάποια ουσιαστική κίνηση να αντιδράσουμε. Και μπορεί να αντιδράσουμε σε τρία επίπεδα. Πρώτα απ' όλα σε διπλωματικό. Τι έχει κάνει το ελληνικό λόμπι στην Ουάσιγκτον, Θαύματα. Πόσε φορέ αυτοί οι άνθρωποι έχουν λιδωρηθεί, Άπειρε. Έχουν παράξει έργο. Τεράστιο. Όλε αυτέ οι διαφημίσει, όλη αυτή η οργάνωση, η αυτό ο συντονισμό μαζί με του Ισραηλινού, αλλά και με άλλου. Ο Μενέντε θα ανοίξει το Ισπανικό Λόμπι, για παράδειγμα. Όλη αυτή η διαδικασία δεν απέφερε αποτελέσματα. Ο νόμο Μενέντε τι είναι, δηλαδή. Ο οποίο αυτή τη στιγμή λε τον Μερντογάν Μενέντε και πραγματικά του ανεβαίνει το ζάχαρο. Και το ζητούμενο είναι να κατανοήσουμε ότι αυτού του ανθρώπου πρέπει να του αγκαλιάσουμε, να του επιβραβεύσουμε με ποιο τρόπο να τους δώσουμε ό,τι ζητούν παραπάνω για να γίνουν ακόμα πιο αποδοτικοί, ακόμα πιο ισχυροί. Μπράβο τους. Επώνυμοι και ανώνυμοι. Ζώντες και τεθνεώντες. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι εκτός εκείνου υπάρχουν και οι συνθήκες. Τουρκία εξαιρείται από τη ΣΥΕΦΗ. Ολόκληρη περιοχή από την Ατάλεια και Ανατολικό εξαιρείται από οποιοδήποτε έλεγχο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Να βρεθεί τρόπος Ούτω ώστε αυτή η περιοχή να τεθεί υπό τον άμεσο έλεγχο, όπω και οι υπόλοιποι, για να γνωρίζουμε τι αναπτύσσουν και τι δυνάμει και τι συστήματα παρουσιάζουν οι Τούρκοι στην περιοχή Ανατολικός τη Αταλία και μέχρι τα σύνορα του Ιράκ. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει επιτρέψει στου Τούρκου να ασυδοτούν. Δεν είναι μόνο ο επιτίδιο ιδέτερο, αλλά είναι και ο επιτίδιο ασίδωτο σε γεωπολιτικό επίπεδο η Τουρκία. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και να δούμε και τη συνθήκη του Μοντρέ. Μπορούμε, μπορούμε να έχουμε και άλλα θέματα με τους Τούρκους από αυτού του ζητήματος. Όμως, δεν είναι μόνο δεν είναι όμως και μόνο αυτό. Η Τουρκία, όπως έχουμε πει, αναπτύσσει οπλικά συστήματα. Με δική της τεχνογνωσία, με τεχνολογία, αλλά τη, και, τη συμβολή και βοηθεία ισχυρών οίκων της Ευρωπαϊκής Ανώσεως. Είναι αδιανόητο να συζητούμε και να χειροκροτούμε για την ΠΕΣΚΟ και τα προγράμματα και την ίδια στιγμή η Τουρκία να παραλαμβάνει με ευρωπαϊκά προγράμματα σκάφη για την ακτοφυλακή, τεθωρακισμένα οχήματα για τα σύνορα, όταν αυτή τη στιγμή η Τουρκία εργαλειοποιεί εκατομμύρια Σύρου πρόσφυγε και άλλου λαθρομετανάστε με στόχο να εκβιάσει περισσότερα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι που είπε ο Ερντογάν αμέσω μετά από τη συγκέντρωση συνάντηση με τον Τραμπ. Δηλαδή, θα πρέπει η Ελλάς ω ενεργό μέλο τη Ευρωπαϊκή Ενώση να πει επιτέλου στο Βερολίνο, γιατί εκεί από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα, ότι αν προσπαθείτε να προκαλέσετε κάτι πολύ σοβαρότερο στην Ανατολική Μεσόγειο, το έχετε πράξει. Μπράβο σα, χαρακτήρια. Η Τουρκία με δική σα τεχνολογία έχει γίνει ισχυρά. Και αυτό αφορά και την Ιταλία, αφορά και τη Γαλλία, αφορά και τη Γερμανία, αφορά και την Αγγλία και την Ισπανία για μερικά εκατομμύρια ευρώ κέρδος, εκατοντάδες εκατομμύρια έως δις είναι η αλήθεια, έτσι, και με άλλες εμπορικούς έτσι, διαφόρους έτσι, δεσμούς και συνδέσμους, η Τουρκία ισχυροποιείται εις βάρος ποιον, εις βάρος, εις βάρος μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εις βάρος χωρών που είναι ακρίτες, γεωπολιτικοί ακρίτες. Κύπρος και Ελλάς είμαι θα ακρίτες της Ευρώπης τη ελληνορωμαϊκή, τη χριστιανική. Είμαι θα ακρίτε. Εμεί είμαστε εκείνοι που θα ανακαιτήσουμε ό,τι εμφανιστεί στο επόμενο μέλλον, το οποίο προετοιμάζει με μεθοδικότητα τα τελευταία 17 έτη το Ακπαρτί και ο Ταγί Περντογάν. Και είναι Οθωμανοί. Φίλοι και φίλε, πρέπει να τρίξουμε τα δόντια κυριολεκτικώ. Θα μου πείτε πίσω το κάνει αυτό. Ναι, κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει μια ελληνική εξωτερική πολιτική, μια κυβέρνηση η οποία να θέσει το θέμα και να πει τι συζητάμε για την Τουρκία. Πάρτε τώρα τα λέω παρδί από την Κύπρο. Αποσύρετε αμέσω ό,τι οπλικά ή βαλιστικά συστήματα έχετε. Να γνωρίζουμε όλοι το τι γίνεται. Και μια και μιλάμε για Κύπρο. Είχαμε και μια βολή από ένα ΕΣΑ το οποίο ασυριακό αντιαραπορικό σύστημα, το οποίο κατέπεσε στη Μεγαλόνισο και ψάχνουμε όλοι να βρούμε, βρούμε ποιο είναι, πώ ήρθε, τι συνέβη. Μάλιστα. Αν είχαμε όμως στην Κύπρο ένα σύστημα THAAD, το οποίο θα έβλεπε τα πάντα και είχαν εγκατασταθεί συστήματα Patriot ή, ή έτσι, είχαν εγκατασταθεί συστήματα Patriot. Εγώ είμαι υπέρ του πιο πολύ, γιατί με αυτό θα είχαμε άλλη εικόνα. Το ΘΑΑΔ αυτό θα μπορούσε να είναι εξίσου αποτελεσματικό με ένα αντίστοιχο, μια πυροβολαρχία εκεί και, και άλλη μια πυροβολαρχία στην, στην Κρήτη. Θα ελέγχαμε πλήρω την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί απέναντι στον κύριο, ο οποίο χαμογελά με την πρώτη ευκαιρία και θεωρεί ότι ο τον θεωρεί εκλεκτό του, μπορεί να είναι και έτσι, ο γνωρίζει. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, οφείλουμε να δίνουμε προτάσει, οι οποίε να υλοποιούνται πεδίων δόξη λαμπρών για την επόμενη κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει να φτιάξει επιτέλου την πολιτική εθνική αμήνη, να ορίσει ξανά τι σημαίνει ενιαίο αμυντικό χώρο, είναι απαράδεκτο να λέμε ότι δεν ισχύει, και να προωθήσει μια ειδική στρατηγική, στρατιωτική σχέση στην Ανατολική Μεσόγειο με τη συμμετοχή της Ελλάδος, της Κύπρου και του Ισραήλ, η οποία θα έχει ουσιαστικό αντίκρισμα. Οπλικά συστήματα, τα οποία θα μας τα δώσουν οι Αμερικανοί, η Κύπρος έχει πάρει ήδη την άδεια για να αγοράσει οπλικό, οπλικά συστήματα από τις, από τις, ΗΠΑ, έχουμε άρση του εμπάργου. και αυτή ακριβώς η άρση είναι εκείνη που μας ενδιαφέρει πάνω και πέρα από όλα. Και ας φωνάζουν ορισμένοι νέο στην Κύπρο. Το ζητούμενο είναι ότι με αυτά τα δεδομένα το Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να θωρακιστεί με κοινά προγράμματα, με κοινέ στρατηγικέ σχεδιάσει και με πολύ απλέ κινήσει. Με μεγάλη συμβολική σημασία. Η δάλος η αυτοφιλαδοποίηση όχι μόνο θα ενταθεί, αλλά θα επιφέρει και πολύ δυσμενή αποτελέσματα. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες, αυτός ο χάρτης είναι από το Στράφορ του 2019, όπως θα αναφέρει κάτω. Και δείχνει ποιες είναι οι περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος για τη Ρωσική Ομοσπονδία. Με ποιες περιχώρες η Ρωσία συνδιαλέγεται και τι. Βέβαια, όπως βλέπετε, η Τουρκία ακόμα δεν έχει μπει, παρότι ο πρόεδρος Πούτιν είπε ότι έχουμε ένα τεράστιο όγκο συναλλαγών, 6 εκατομμύρια Ρώσοι τουρίστες, ένα δισεκατομμύριο δολάρια κοινό φαντ, το οποίο θα προχωρήσουν και πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια Αμοιβέ επενδύσει και επενδυτικά σχέδια για το μέλλον. Και φυσικά, φυσικά το πυρηνικό σταθμό τρεγοστάσιο στο Ακούγιο. Και φυσικά εκτό αυτών η προοπτική η Τουρκία να αποκτήσει ρωσικό εξοπλισμό, ο οποίο να μην είναι μόνο τα S400. Τονίζουμε, τα S400 δεν μπορούν να σταθούν μόνα του. Για να λειτουργήσουν, πρέπει να έχουν δίπλα του είτε συστήματα TOR, 1 η MI2 είτε και τα πανσίρ στις τελευταίες εκδόσεις ή κάποιο άλλο σύστημα το οποίο θα κλειδώνει για να μπορέσει να είναι πλήρως επιχειρησιακό. Συρία, Αφγανιστάν, Κίνα, κυρίως εμπόριο. Βενεζουέλα. Κοιτάξτε, η Βενεζουέλα μαζί α, και την Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία μαζί με την Τουρκία και την Ρωσία, Ρωσία, Τουρκία, Βενεζουέλα, είναι ήδη μία σχέση η οποία θα πρέπει να ερευνηθεί. Όχι από εμά, από άλλου. Και ήδη ερευνάται. Όμω, γιατί την αναφέρουμε, και σας δείχνουμε αυτό το χάρτη. Όταν λοιπόν οι Αμερικανοί σχεδιάζουν και σχεδιάζουν υπηρετικά, έτσι, υπάρχει μια γεωπολιτική θεώρηση που λέει ανάσχεσες. Και εδώ η ανάσχεση έχει σπάσει. Είναι η παλιά Ρίμλαν, το Ρίμλαν, το κρυπίδωμα. Τουρκία, Ιράν. Η Τουρκία αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό κρίκο. Όταν η Τουρκία αρχίζει και δεν είναι απολύτω μπλε αν είναι κόκκινη η Ρώση και είναι μπλε η Δυτική, να δώσουμε αυτά τα χρώματα, η Τουρκία πραγματικά είναι γκρίζα. Και αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο όλοι οι Αμερικανοί στρατηγιστές και αναλυτές θεωρούν ότι πρέπει να απερατωθεί όταν η βιολογία νικήσει τον Ταγί Πορτογάν και αποσυρθεί. Όμως μέχρι να γίνει αυτό, υπάρχει πάρα πολλή χρόνος και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δυστυχώς έχουν σχεδιαστεί και δεν αποτελούν κείμενο κάποιου γράφοντος, κάποιου δημοσιογράφου, κάποιου αναλυτού, κάποιου πολιτικού αν θέλετε λόγου, αλλά έχουν προδιάγραφεί από χρόνια. Πολλά χρόνια. Φίλε και φίλες, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Αλλά όσο πιο πολύ δεν μελετάτε και διαβάζετε όσοι ασχολείστε με τα θέματα αυτά, τόσο περισσότερα κενά δημιουργούνται. Και δίνετε την ευκαιρία στο εκείνους οι οποίοι θεωρούν ότι χαράσουν την πολιτική μιας χώρας, να κάνουν λάθη. Και να κάνουν λάθη όχι από αυλεψία, ούτε από ανοησία, αλλά από αμέλεια. Μόνο που στα θέματα εθνικής αμήνης και ασφαλείας, το έγκλημα εξαμελίας, το λάθος εξαμελίας, μετατρέπεται σε έγκλημα καθοσιώσεως, σε έγκλημα κατά της πατρίδος, σε εσχάτη προδοσία. Πριν από μερικέ ημέρε, ο Χρήστο Ομινάγια, ο του τουρκολόγο, είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο στο Liberal. Συγκεκριμένα 5η 27 Ιουνίου, με τίτλο Η απάντηση απειλεί απειλή ερντογαν στο Τζίπρα. Είναι στρατηγική επιλογή. Σε αυτό λοιπόν το πραγματικά υπέροχο άρθρο, το οποίο φαντάζομαι ελάχιστοι το διάβασαν, γιατί δυστυχώ όταν βγαίνει ένα τέτοιο άρθρο, μια τέτοια εμβελία περιορίζεται. Ενώ θα πρέπει αυτό να το γνωρίζουν πολύ ευρύτερα στρώματα. Πάρα πολύ μεγαλύτερα. πρέπει να το γνωρίζουν εκατοντάδες χιλιάδες δηλαδή. Μεταξύ των οποίων υπάρχουν και οι διαμορφωτές της κοινής νόμης. Λέει εν ολίγης ότι μην κοιτάτε να δείτε το τι γίνεται τώρα. Εγώ σας φέρνω, και εδώ είναι τεκμηρίωση, όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία έχουν παρουσιαστεί από το 2014 και νωρίτερα με αποφάσεις του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, με διάφορες άλλες επιλογές, με, ε, με, συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες έχουν ενεργοποιηθεί και αφορούν και τις κινήσεις εναντίον της Ελλάδος και την σχεδίαση των γεωτρήσεων και μάλιστα σε ποιες περιοχές και πότε θα συμβούν αυτές. Οπότε δεν μπορεί κανείς να κομίζει γλάφκα στα Αθήνας, διότι αυτές, αυτά ήταν, έπρεπε να ήταν ήδη γνωστά. Και μπορεί να τα γνωρίζω εγώ ή ο κύριο Μινάγια, ο οποίο είναι και ο συγγραφέα αυτού του εξαιρετικού άρθρου. Εντούτοι όμω δεν φαίνεται να τα γνωρίζουν άλλοι οι οποίοι ασχολούνται με την χάραξη τη ελληνική εξωτερική πολιτική και τη αμυντική στρατηγική. Θα μου πείτε, αυτοί, αυτά τα πράγματα μπορούν να διορθωθούν. Μπορούν να διορθωθούν, αλλά το θέμα είναι ότι ο χρόνο πα απομένει ελάχιστο. Και όταν έχει ελάχιστο χρόνο, πρέπει να, τελειώ, να τελειώσει με όλες αυτές τις προηγούμενες τις γραφειοκρατικές ή μη διαδικασίες, να τοποθετήσει ανθρώπου ανθρώπους σε κέρια απόστα και να κερδιθεί χρόνος. Έμπειροι οδηγοί, εκεί που υπήρχαν είτε μηχανοδηγοί απλοί, οι οποίοι δεν ήξεραν παρά μόνο οι μηχανικές κινήσεις, είτε απλοί γραφειοκράτες, οι οποίοι ήταν, και όλοι, ήταν οι χειρότεροι όλων. Χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι. Απλώς το σύστημα εκείνο που τους τοποθέτησε και το σύστημα πρέπει να ελεγχθεί για την ανικανότητά του να παράξει δράση και αποτέλεσμα. Στο σημείο αυτό θα σταματήσουμε για ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσω μετά. Επανήλθαμε. Και εδώ έχουμε έναν πίνακα ο οποίο καθαρίπτει άλλο ένα ψεύδο. Και αναδεικνύει μια πολύ, θα λέγα, πονεμένη πραγματικότητα. Η πραγματικότητα αυτή έχει να κάνει με το τι ακριβώ, πόσο ακριβώ ξοδεύουμε ω χώρα για την αγορά οπλικών συστημάτων και όχι για μισθούς, και για αναλώσιμα και γενικότερα για τη συντήρηση των ανώπλων δυνάμεων. Σε αυτόν εδώ τον κύκλο, βλέπετε μεγαλάζιο είναι το 14, η Δαπάνης και το 19, παρατηρήστε ότι εμείς είμαστε εδώ. Και έχουμε ένα ποσοστό το οποίο είναι μικρότερο από αυτό που έχει το Μαυροβούνιο, από αυτό το οποίο έχει η Αλβανία, ναι, η Αλβανία, από αυτό που έχει η δημοκρατία της Τσεχίας, στο μπλε, έτσι, σε ποσοστό που δίνουμε. Και μετά είναι η Γερμανία, η Δανία και Παρατηρήστε όμως ότι η χώρα μας, η οποία θα έπρεπε ήδη λόγω της απειλής να έχει προετοιμάσει την κοινή γνώμη για την αναγκαιότητα δαπανών πολύ συγκεκριμένων. Χρειαζόμαστε δηλαδή ένα δισεκατομμύριο ευρώ χονδρικά για τα επόμενα πέντε χρόνια, ένα επί πέντε, χωρίς να έχουμε τελειώσει και με την προοπτική να έχουμε μπει σε μια διαδικασία απορροφήσεως αμερικανικού υλικού, κυρίως από εκεί, που να μας καλύψουν βασικές ανάγκες στις άνοπες δυνάμεις μας και επίσης να έχουμε προχωρήσει την αυπήγηση νέων πολεμικών σκαφών, εξαιρετική πρόταση στο πρόγραμμα, μάλιστα το έχουμε πει κατ' επανάληψη, ελληνικό εθνικό σχέδιο, εθνικό πλοίο, όπως και τη χρήση των μαχητικών αεροσκαφών, σύστημα αυτοπροστασίας, να επετάει ό,τι είναι αυτή τη στιγμή καθυλωμένο ναι, αναβάθμιση των Μοιρά 2000 σε επίπεδο Παύλα 5. Ό,τι όπλα ρίχνουν, να ρίχνουν και ακόμα καλύτερα και μακρύτερα. Και μάλιστα, και όπω θα χρησιμοποιήσω και μια λαϊκή έκφραση και λίγο πειραγμένα, εδώ μπορούν να βοηθήσουν πολλέ χώρε, είναι αυτό που λέμε ότι δεν θα πολεμάμε μόνοι, αλλά δεν θα είμαστε μόνοι. Έτσι. Και εδώ ακριβώ φαίνεται μια τάση στην οποία πρέπει να μα ανησυχήσει. Εμεί έχουμε ένα πολύ δύστροφο γείτονα εκτό τη Τουρκία, την Αλβανία. Η Αλβανία ασκεί θεωρητική πολιτική. Διαβάζει την ιστορία και τη γεωγραφία με τα κιάλια, τα γυαλιά της Τουρκία, του νεοθωμανισμού. Ήδη ο Ερντογάν έχει διεισδύσει μέσω των μηχανισμών του τόσο πολύ στην Αλβανία, που ένα βασικό σημείο της αναθεωρητική πολιτική είναι η υπόθεση των τσάμιδων. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο και ευκαιρία δοθήσει, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια πολύ ωραία τεκμηριωμένη απάντηση ενός καθήλην γνώστη μελετητού αναλυτού, ο οποίος μάλιστα ήταν και πρώην πολιτικός. Αναφέρομαι στο βιβλίο του Αντωνίου Μπέζα, πρώην Υφυπουργός Υγείας και στο Υπουργείο Οικονομικών, ο οποίος κυκλοφόρησε ένα μοναδικό βιβλίο, το οποίο σας το συστήνω να το διαβάσατε άπαντες, από τις εκδόσεις σύνολο, τονίζω, δεν πουλάμε βιβλία. Κάποιες φορές κρίνουμε ότι κάποια βιβλία πρέπει να τα μάθετε και τιτλοφορείτε τσάμιδες, διεκδικήσεις και η αλήθεια. Σε αυτό λοιπόν το πολύ ωραίο βιβλίο, τι περιλαμβάνεται μέσα, τεκμηρίωσης, δηλαδή όλων των εγκλημάτων που έχουν διαπράξει οι τσάμιδες, γιατί δεν δικαιούνται για να ομιλούν, πώς ακριβώς ξεκίνησε η διαδικασία που όχι απλώς τους, ο, τους οδήγησε να είναι η στρατηγική σύμμαχη και η πρόξη ανταυτών των Ιταλών και των, και των, Ναζί κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και πώς δεινά επέφεραν στην ταλέπορη βγή της Θεσπρωτείας, χαιρετισμού στην ακριτική Θεσπρωτεία. Γιατί και η Θεσπρωτεία είναι ακριτική, όπως και το Καστελόριζο, όπως και ο Εύρος και όπω και η Γάβδος και η Κρήτη ο Σονούπου. Και σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο θα πούμε στη συνέχεια γι' αυτά. Αυτό το βιβλίο παρουσιάζει ιστορίες, παρουσιάζει όλες εκείνε τι περιγραφές που αναδεικνύουν τη βαρβαρότητα, τα εγκλήματα και τι καταστροφέ που επέφεραν. Εκείνοι που θα έπρεπε να θεωρούν τον εαυτό του ευεργετημένο, κάτι το ανάλογο δεν έπραξαν για παράδειγμα οι μουσουλμάνοι τη Δυτική Θράκη, ενώ εκείνοι υπερέβησαν, τον, υπερέβησαν εαυτόν, αναδεικνύοντας ένα ιστορικό μίσος, το οποίο μίσος τους οδήγησε στην άλλη πλευρά των συνόρων και καλώς έγινε. Όπως επίσης και τις δράσεις του Ναπολέοντο Ζεύρα, είναι καταπληκτικό διότι μέσα θα δείτε ιστορικές αναφορές και μαρτυρίες που λένε τι έκανε στο τάδε, χωριό, πότε συνέβη αυτό, τι ακριβώς έπραξαν, τι ζημιά, τι βλάβη επέφεραν. Θα μπορούσε κάλλιστα η Ελλάς, η οποία έχει ευεργετήσει πολλαπλώς του Αλβανού και την Αλβανία, είμαστε η χώρα εκεί, του το λέμε να το θυμούνται, που του στήριξε όταν κατέρευσαν οι πυραμίδε του. Και δεν υπήρξε ελληνική εισβολή για την απελευθέρωση τη Βορείου Υπήρου, ενώ θα μπορούσε να γίνει. Είμαστε εμεί που του δώσαμε την άδεια να, δημιουργη... να μπουν και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να καταθέσουν αίτηση. Εντάξει. Κι όμω, η λέξη Μπέσα είναι αλβανική. Δεν επέδειξαν Μπέσα. Και αυτό θα αυστραφεί εναντίον του. Ένα σημείο το οποίο πρέπει να προσεχθεί είναι ότι εκτός ότι το βιβλίο το προλογίζει το προ... επώνυμο πολιτική όπως είναι ο Πόστολος Κακλαμάνης, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης αλλά και διαπρεπείς καθηγητές όπως ο Άγγελος Συρήγος. Είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Βορειοϊπηρώτη Κωνσταντίνου Κατσίφα που εκτελέστηκε την 28η Οκτωβρίου 2018 για την ελληνική σημαία όπως γράφει επακριβώς στην στο προήμιο του βιβλίου. Και για αυτό το λόγο είναι ένα εθνικό πατριωτικό βιβλίο εγχειρίδιο κατανοήσεως του προβλήματος των τσάμιδων. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα βιβλιοπολία, να το παραγγείλετε. Τσάμιδες, διεκδικήσεις και η αλήθεια, εκδόσει σύνολο Αντώνης Μπέζας. Και μία πικρία. Ο Αντώνης ο Μπέζας, δυστυχώς για κάποιους, δεν επελέγει να είναι σήμερα υποψήφιος για την Ελληνική Βουλή. Δεν πειράζει. Επελέγει από την ιστορία στην Αθανασία. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες, το επόμενο θέμα, και με αυτό θα κλείσω, είναι η Λιβύη. Έχω αναφερθεί για την εμπλοκή της Τουρκίας στα της Λιβύης από πέρσι. Και μάλιστα, μπορώ να σας πω ότι προκλήθηκε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και σε άλλες χώρες. Σε αυτόν τον χάρτη, του καθηγητού Κονοφάγου, άλλος ένας μεγάλος, ικανός, ξεχασμένος, όχι παραμελημένος θεσμικός Έλληνας, ο οποίος έπρεπε σήμερα να είναι σε think tank και να προειδοποιεί, να καθορίζει εξελίξεις και να βοηθά την εκάστοτε κυβέρνηση να κατανοήσει κάποια θέματα τα οποία, αν τα δεις μέσα από τα μάτια των ε, ανθρωπιστικών ή των οργανώσεων των, ε, που έχουν σχέση με το περιβάλλον, ε, σίγουρα σίγουρα η Ελλάδα θα μετατραπεί μέσα σε λίγο χρονικά διάστημα σε μια χώρα η οποία θα, 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 θα είναι εκτό πραγματικότητα. Εδώ όμω μιλάμε για γεωπολιτική, εδώ όμω μιλάμε για ισχύ. Και οι άνθρωποι σαν τον Κονοφάγο είναι πάρα πολύ χρήσιμοι, χρησιμοτάτοι. Σε αυτό λοιπόν τον χάρτη και έχει και Stratford, Νότια Κρήτη αναμενόμενα από θέματα 20 30 δισεκατομμυρίων βαρελιών ή κάπου 2 με 4,5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Εδώ είναι το ζητούμενο. Βλέπετε και κάτω και κάποιε περιοχέ, όπου είναι η περιοχή τη Λιβύη. Έτσι, η Λιβύη. Εδώ είναι η Λιβύη. Η Λιβύη, Λιβύη, Λιβύη είναι μεγάλη. Και εδώ είναι ο κόλπο τη Ήρτη. Μάλιστα. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει αντικείμενο. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Η Τουρκία λοιπόν έκανε πρόταση στο πλαίσιο τη Μαβί Βατάν και των άλλων διεκδικήσεων προ τη Λιβύη να κάνει τι. Εδώ λοιπόν που δώσαμε στην ExxonMobil εσχάτω τη δυνατότητα να προχωρήσει σε έρευνε, έτσι είναι μεγάλη ιστορία, θέλει χρήματα, θέλει, θέλει στόχευση και θέλει συνέχεια, πρότεινε να τη χάραξη μια νέα αποκλειστική οικονομική ζώνη, το τονίζω, η Τουρκία θα προχωρήσει κατά τα φαινόμενα, δεν είναι προειδοποιήσει, δεν είναι προφητεία, είναι συλλογή στοιχείων με βάση αποφάσεων του τουρκικού κράτου, επισήμων αποφάσεων. Και πρότεινε στην Λιβύη, γι' αυτό και έχει εμπλακεί στην Τρίπολη, να πάρει ένα μεγάλο μέρο τη ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη, όποτε αυτή οριστεί. Εδώ το την υφαλοκρηπίδα μα δεν έχουμε ορίσει. Και το τονίζω, η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι προτίθεται να προχωρήσει στην οριοθέτηση υφαλοκρηπίδος με την Κύπρο, να δώσει συντεταγμένες και να ανακηρύξει και ΑΟΖ. Και αν η Τουρκία από εκεί και ύστερα τη αρέσει, έχει καλώ. Αν δεν τη αρέσει, μπορεί κάλλιστα να φωνασκεί. Στο κάτω-κάτω τη γραφή, οι στρατηγικέ συμμαχίε είναι μεσομακροπρόθεσμε και μακροπρόθεσμε και επ' αυτού θα πρέπει να χτιστούν. Το ΘΑΔ πάει με αυτά. Τα Burke επίση με αυτά. Και η παρουσία F22 στη Λάρισα πάει ομοίω με αυτά. Όπω και Global Hawk και Predator και Raper. το μη επανδρομένο, αναφέρομαι. Άρα λοιπόν του έδωνε, μπράβο στον Ηλία τον Κονοφάγο, ήταν ο πρώτο ο οποίο το ανακάλυψε και το έδωσε, του έδωσε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Κοιτάξτε τώρα τι κάνουν οι Τούρκοι. Μέχρι εδώ καλά για αυτού. Παρατηρήστε εδώ. Υπάρχει μία γραμμή την οποία κατά την Τουρκία, η οποία όταν εννοεί διεθνέ δίκαιο, μάλλον θεωρεί ότι μιλάει για το τουρκικό δίκαιο, το νεοθωμανικό δηλαδή, γιατί η Τουρκία δεν ακολουθεί το διεθνέ δίκαιο, Πολύ δύσκολο να βρει κομμάτι γενικότερα των τουρκικών διεθνών ενεργειών που να είναι συμβατέ με το με διεθνέ δίκαιο. Όλη η γύρω περιοχή αυτό σημαίνει. Εδώ ακριβώ δείχνει τουρκικός το κεντρικό χάρτη αυτό, έτσι. Μην σα τρομάζουν αυτά τα οποία αναφέρονται. Κοιτάξτε τι πάνε να κάνουν, γιατί σα το δείχνω. Εφαρμόζοντα την κινέζικη άποψη περί ισχύω και περί ακτογραμμή, αυτή που θυμίζω και ο Κοτζιά και ο Κατρούγκαλο ουσιαστικώ την αναγνώρισαν και παρολίγων αν. Η κυβέρνηση συνέχιζε και δεν είχαμε εκλογέ, να είχαμε τώρα συζητήσει. Συζητήσει με την Τουρκία, με καθορισμό υφαλοκρηπίδο σε βάρο μα. Τραγικά λάθη αυτά. Και τα λάθη κάποια στιγμή πρέπει κάποιο να τα κοιτάξει. Πρέπει να δει. Έδωσαν μία γραμμή με το κομμάτι εκείνο τη Λιβύη, το οποίο, όπω το βλέπετε, είναι ακριβώ απέναντι από την Κρήτη. Κρήτη, γάβδο, γαβδοπούλα κλπ. Αυτό λοιπόν το κομμάτι έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι βρίσκεται στον τομέα που ελέγχει ο Χάφταρ, ο Χαλίφα Χάφταρ, ο Η περιοχή την οποία οι Τούρκοι έχουν εμπλακεί είναι στην άλλη πλευρά του κόλπου του Σύρτεω, εκεί που είναι η Τρίπολη. Εδώ είναι η Κυριναϊκή, η αρχαία Κυριναϊκή. Γεμάτο ελληνικέ αρχαίε πόλει. Αν πάτε στην Κυριναϊκή και δείτε σε τι κατάσταση είναι οι αρχαίε ελληνικέ πόλει, θα εκπραγείτε, θα δακρύσετε, θα αγαλιάσετε. Αλλά εκεί δίπλα είναι και η Ντέρνα, το μεγαλύτερο τζιχαντοχώρι πόλη ουσιαστικά τη περιοχή. Εμεί λοιπόν οι οποίοι έχουμε άριστα σχέσεις με την Αίγυπτο, που θέλουμε να υποστηρίξουμε τα συμφέροντά μας, παρακολουθούμε τον Χαλίφα Χάφταρ να δέχεται πλήγματα από τους Τούρκους, οι οποίοι οι Τούρκοι τι έχουν πράξει. Αυτό που έχουν πράξει είναι να εμπλακούν προς δυσμάς στην νόμιμη κυβέρνηση, αυτό αλλάζει όμως, έτσι, η οποία είναι αδελφοί μουσουλμάνοι και προσπαθούν για τις εμπλοκίες τους και έχουμε συντριπτικά στοιχεία. Ανώτατη στρατιωτική. Αξιωματική, ειδικέ δυνάμει Μπορντό Μπερελή, μη επανδρομένα, μαχητικά αεροσκάφη, υποβρύχια που μεταφέρουν, ακτοφυλακή που πραγματοποιεί ασκήσει και συλλήψει πλοίων. Θυμάστε είχαμε επίση σε προηγούμενη εκπομπή ότι αυτοί οι δύο φορέ τα τουρκικά σκάφη τη ακτοφυλακή, κλάση Ντό, τα μεγάλα αυτά σκάφη, πήγαν και συνέλαβαν, λέει, στην έξω από την Λιβύη, διάφορα σκάφη τα οποία μετέφεραν ελαφρεμπόριο ελεθρε, κτλ. Αυτά πιθανόν ήταν συγκαλυμμένε γκρίζε επιχειρήσει, γιατί απεδείχθη στη συνέχεια ότι η τουρκική παρουσία στην περιοχή ήταν μεγάλη. Άλλοι λοιπόν ο Τούρκο επιχειρεί με μία πανδρομένα αεροσκάφη, με υπτάμενα ραντάρ, με αεροσκάφη εναερίου εφοδιασμού. Και όσον ούπου έρχεται και το Ανατολού, το πλοίο αμφιβείων επιχειρήσεων, καταλαβαίνετε ότι η Τουρκία έχει συγκροτήσει μία ναυτική task force σε σχέδιο, σε επίπεδο σχεδιασμού πάντα, η οποία μπορεί να επιχειρήσει καθόλου το μήκο τη Ανατολική Μεσογείου. Όταν λοιπόν ο Γράφων έλεγε και όχι μόνον πριν από αρκετά χρόνια προ 15 ετία ότι προσέξτε, στόχο είναι η Κρήτη. Και λέγανε, Μα τι λε τώρα εδώ, για κοιτάξτε τώρα την προοπτική που η Τουρκία θέλει να εγκαταστήσει και βάσει στη Λιβύη, άρα Γιατί αν επικρατήσει και υποχωρήσει ο Χάθα και επικρατήσουν οι δικοί του, τότε όλο αυτό το σύστημα θα καταρρεύσει. Και είναι απειλή για την Ελλάδα και την Αίγυπτο. Αυτό το ξέρουν οι Αιγύπτιοι οι οποίοι. Ηδη υποστηρίζουν ευτυχώ τον Χάφταρο, όπω και τα Εμμυράτα, με πάρα πολλά μέσα. Θέλουν λοιπόν οι Τούρκοι να ελέγξουν τη Λιβύη. Πρώτα απ' όλα θέλουν να ελέγξουν τη Λιβύη και γιατί όχι, φανταστείτε, η χώρα είναι σε εμφύλιο πόλεμο και μπορεί αύριο να δείτε η Λιβύη να ανακηρύσει ΑΟΣ με την Τουρκία, σε βάρο των ελληνικών εθνικών συμφέροντων. Αλήθεια. Απάντηση σε αυτό το ερώτημα έχουμε, υπάρχει. Μάλιστα. Εμεί λοιπόν θα πρέπει να είμαστε οι επιτίδιοι πανίβλακε. Συγγνώμη για την έκφραση, είναι, είναι, βαριά. Αλλά δεν μπορούμε να μην το βλέπουμε. Το πολεμικό ναυτικό πού βρίσκεται εδώ σε αυτήν την περίπτωση. Πού βρίσκεται. Υπάρχει. Ελπίζω πω υπάρχει. Και ελπίζω ότι κάνω λάθο. Και ελπίζω ότι είμαι κακό πληροφορημένο. Επίση, ποια είναι η αναγκαιότητα για την γεωστρατηγική αναβάπνιση τη Κρήτη. Ο στόλο στη Σούδα. Ο στόλο και στη Γάβδο. Ο στόλο να περιπολεί. Σχέδιο τάλο, λέω εγώ. Ο Τάλο, το ρομπότ, το οποίο έκανε περιπολούσε γύρω-γύρω από την Κρήτη. Ιδέε δείχνω. Διαβάζω τη μυθολογία, είμαι λάτρε. Και τη ιστορία, όπω ξέρετε. Άρα λοιπόν, με βάξονα την Κρήτη, ελέγχουμε την περιοχή μα. Άρα δεν αφήνουμε τον Χαφτάρ να χάσει. Και εγώ έχω μια πρόβλεψη. Αν συνεχιστεί η κατάσταση, η Λιβύη θα χωριστεί στα δύο. Αυτό λοιπόν το κομμάτι, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο στου Τούρκου, θα χαθεί. Και με αυτό μπορούμε να ανακηρύξουμε εμεί ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα. Ξεκινήσαμε λοιπόν να συζητάμε μαζί του. Του δώσαμε τη βοήθεια. Δεν λέω αεροπλάνα, ούτε άρματα. Μην υποθυμίσουν κάποιοι στο Σύνταγμα. Είναι αμαρτία. Α προχωρήσουμε στο soft power. Α του δώσουμε αυτά τα οποία του λείπουν. Σε συνεργασία με του Αιγυπτίους. Πάντα. Η Κυριναϊκή είναι αρχαία απικία. Η Κυριναϊκή είναι Ελλάδα. Η Κυριναϊκή είναι κομμάτι του ελληνισμού, του ελληνικού πολιτισμού. Αρχαιολογικέ αποστολέ, για παράδειγμα. Να πάμε να δούμε να αρχαία, να τα αρχαία μα, να προστατέψουμε, να δούμε τι γίνεται. Τον καταστροφή, να βοηθήσουμε. Soft power είπαμε. Δεν μιλήσαμε για φρεγάτο σε καταδρομικά που δεν έχουμε. Έτσι. Μπορεί όμω να μα μας παραχωρήσουν κανένα δύο τάικο και λόγα οι φίλοι και σήμερα των ΗΠΑ, αν είμαστε αξιόπιστοι στο πλαίσιο τη νέα βελτιωμένη γεωστρατηγική σχεδιάσεω τη χώρα. Ελπίζω. Ιδάλω εδώ θα είμαστε και θα λέμε αυτά που πρέπει να πούμε. Χωρί φόβο και χωρί πάθο. Γι' αυτό λοιπόν πάμε στην επόμενη εικόνα. Έχει λυσάξει η Άγκυρα με τον Χάφταρ. Πόσο χρόνο έχουμε. Ωραία. Γιατί όμως η Λιβύη. Α, μια ωραία εικόνα που βλέπουμε από τις συγκρούσεις. Ωραία εικόνα δεν είναι. Είναι ωραία εικόνα με την έννοια της κινητικότητας, της μάχης και επειδή εμείς, εγώ ως αμυντικός αναλυτής και ελάτης τραγουδικής ιστορίας, ξέρω ότι ο πόλεμος είναι μέσα στο ίδιο του ανθρώπου. Μακάρι κάποια στιγμή ο πόλεμος να εξαλειφθεί. Μακάρι οι προηγουμένω να εξολυθεί και ο άνθρωπο. 1912-2019, Λιβύη Δωδεκάνησο. Τι σχέση έχουν αυτά. Φίλοι και φίλες, το 1912 το βασίλειο τη Ιταλία αποφάσισε να αφαιρέσει δύο γεωστρατηγικά προγεφυρώματα από του Οθωμανού, την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πριν λοιπόν από του Βαλκανικού πολέμου, οι Ιταλοί κατέλαβαν με στρατιωτικέ επιχειρήσει τη Λιβύη και τα Δωδεκάνησα. Οι Δωδεκάνησος και οι Λιβύοι έδωσαν τη δυνατότητα στους Ιταλούς να ελέγξουν πρώτα απ' όλα τις, τις ροές, τις ζώνες και γραμμές επικοινωνίας, θαλασσίας βέβαια, θαλάσσιες γραμμές επικοινωνιών, βορείως της Λιβύης, ταλικό ναυτικό, και την έξοδο των Δαρδανελίων προς το Σουέζ μέσω της Δωδεκανήσου. Γιατί ουσιαστικά είχαν βάλει το στενό το δεκάνη στο σκάσο Καρπάθου Κρήτη υπό το στόχαστρό του. Κοιτάξτε τώρα κάτι. Οι Ιταλοί, οι οποίοι κινούνταν στρατηγικό, ήξεραν ότι στο μέλλον θα μπορούσαν να αρπάξουν κι άλλα εδάφη. Προσέξτε όμω ότι οι Οθωμανοί, οι οποίοι πέσαν την πρώτη μεγάλη ιστορική του γεωστρατηγική ήττα από σύγχρονη ευρωπαϊκή δύναμη στο πεδίο τη μάχη, ήταν με την Ιταλία το 1912. Από αυτή λοιπόν την Ιταλία, η οποία είναι στην περιοχή της Λιβύης πάλι ο επιτήδιο ο Σουδέτερος. Υπάρχει και δεν υπάρχει, πράττει και δεν πράττει, έτσι. Ενώ είναι ζώνη δική του ενδιαφέροντος, κατά όπως λένε εκείνη. Είναι εκείνη που έχει δώσει την τεχνογνωσία για τα ελικόπτερα ΤΑΦ τα 129, τα ΑΤΑΚ, όπως το ονομάζονται, ΑΤΑΚ 1, ΑΤΑΚ 2. Έχει δώσει με τη τελεσπάτζιο τεχνολογία και ακόμα και για δορυφόρους και έχει προβεί σε πάρα πολλά κοινά προγράμματα. Η Τουρκία λοιπόν, Έρχεται σήμερα, μετά από 105 χρόνια, να μην ξεχνάμε και τη σημειολογία, να διεκδικήσει ξανά τις περιοχές τη σφαίρα επιρροής της. Με τη Μαβή Βατάν, που φτάνει μέχρι τη Λιβύη, με τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο και στη Δωδεκάνησο, στοχοποιώντα τη Δωδεκάνησο με το Καστελόριζο, με το Καστελόριζο, και αυτό ιταλικό ήταν, μέχρι τη Λιβύη προσπαθούν ακριβώ να επανασυγκροτήσουν τα κομμάτια των απολειών τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Με ένα επικυρωποιημένο σχετικό, όπου πλέον υπάρχουν οι σφαίρε επιρροή και ο έλεγχο γεωγραφικών και θαλασσίων και αναερίων ζωνών δια τη αρνήσεω, δια τη αμφισβητήσεω ή για τη ενεργού συμμετοχή και εμπλοκή. Τι κάνει λοιπόν η Ελλάδα απέναντι σε όλη αυτή την πρωτοφανή απόδειξη ότι η Τουρκία σήμερα διατηρεί στρατεύματα στο βόρειο Ιράκ που μάχονται τους Κούρδους. Στρατεύματα στη βόρειο Συρία κατοχικά, τα οποία έχουν και είναι έτοιμα για επιχειρήσει πάλι κατά των Κούρδων. Στρατεύματα στη βόρεια Κύπρο, στα κατεχόμενα. Στρατεύματα στο εσωτερικό τη Νοτιοανατολική Ανατολία. Επιχειρήσει καταδρομικέ και αγνώστου μέχρι με στιγμή μεγέθου στη Λιβύη. Είναι η πρώτη φορά μετά από την Κύπρο που ο τουρκικό στρατό βγαίνει τόσο μακριά. Τι μένει να δούμε, και την επανεμφάνιση του τουρκικού ναυτικού στην περιοχή. Αν ξαναδούμε το ναυτικό τη εποχή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπού, αυτό πάνε να φτιάξει. Ήταν άρθρο μου προ 15 ετία περίπου που είχα γράψει. Ο Καπουδάν Παυσά επανέρχεται. Αυτό λοιπόν, προ δεκαετία, συγγνώμη, είναι το οποίο πρέπει να δούμε. Αυτά έχουν ήδη προβλεφθεί. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε την νεοθωμανική διείσδυση στο μαλακό μα υπογάστριο, που στοχεύει στο μαλακό μα υπογάστριο, που είναι η Κρήτη, που είναι η Γάδο, το σύμπλεγμα των ίσων, που όλα συνδέονται με αμφισβητήσει. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Θέλω να σα πω όμω κάτι. Σε λίγε μέρε έχουμε εκλογέ. Θέλω πραγματικά να ψηφίσετε πατριώτε. Ανθρώπου που πραγματικά δεν ενδιαφέρει ποιο κόμμα είναι ο καθένα. Ξέρω καθένα τι να κάνει. Θα δημορρυθούν εκείνοι οι οποίοι πούλησαν τη Μακεδονία μα. Είναι σαφέ. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι να ψηφίσετε ανθρώπου που να μπορούν να σα εκφράσουν στη Βουλή. Γιατί η Βουλή είναι με αντιπροσώπου. Ψηφίστε πατριώτε. Όχι αυτού που είναι κατά των Σιμεών, κατά των Παρελάσεων, κατά ανθρώπων οι οποίοι έχουν πει τα αντίθετα εναντίον του έθνου. Αφήστε του. Αγνοήστε του. Πάμε στου άλλου. Σε αυτού που έχουν ελπίδα. Γιατί πραγματικά. Στη νέα περίοδο που ανατέλει, ίσω να είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε για να επιστρέψουμε δυναμικά στην Ανατολική Μεσόγειο και να διεκδικήσουμε τη συνέχιση του έθνου μα και τη ιστορία μα. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο. Πιστεύω ότι ο Ελληνισμό προόρισε να ζήσει και θα ζήσει. Και δεν το έχω πει εγώ αυτό. Γιατί είμαστε παραδύναμοιν τολμητέ και παραγνώμοιν κινδυνευτέ και εν τη δινή αβέλπηδε. Σα ευχαριστώ.